σε σύσκεψη, είπαμε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο καλός ο συνάδελφος είναι εκεί πρωί-πρωί. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους εκεί στο σταθμό που εργάζεστε αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Γιώργο μου. Είσαι όλα καλά, δυνατός, γερός, ξεκινήσαμε στην ώρα μας. Υποέλεγχο, ναι. Όλα υποέλεγχο. Είμαι έτοιμος να δεχτώ ερωτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας, έχουν έρθει όλοι οι εκπρόσωποι που θα έρχονταν και από την ΚΟΠ και από την ΚΟΚ και από την Ομοσπονδία των Ποδοσφαιριστών. Είναι και ο αρχηγός αστυνομίας εκεί. Μάλιστα, και πρόλαβε και ο κύριος Νεοφυτίδης να φύγει από το στούντιο και να έρθει, αν και έχει αρκετή κίνηση εδώ στην Αθάλασσα. Λοιπόν, είναι η σύσκεψη των 22 συν 1, είναι υπουργός δικαιοσύνης, συν 22 παράγοντες, είτε ποδοσφαιρικοί, είτε μπασκετικοί, πετοσφαιρικοί. Είναι ο αρχηγός της αστυνομίας, βεβαίως, μαζί με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Mm-hmm. Είναι πολλοί άλλοι αρμόδιοι, οι οποίοι παρακάθονται αυτή τη στιγμή σε μια σύσκεψη, η οποία εμένα έτσι μου προκάλεσε την ώρα που μπήκαμε σε έναν ντεζαβού, γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά μια παρόμοια σύσκεψη υπό τον Ιωάννη Νικολάου, πρέπει να ήταν τέλος του 2019, αν δεν κάνω mm-hmm. λάθος, οι αρχές mm-hmm. του 20, κάπου εκεί. Mm-hmm. Ήμασταν και πάλι εδώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πάλι με όλους τους αρμόδιους και πάλι ψάχναμε λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα του χουλιγκανισμού. Αυτό το λέω. Όχι, καλά κάνεις και το λες, Γιώργο μου, γιατί πολλές φορές είναι λες και κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας. Είναι αυτό που είπαμε το πρωί, ότι μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε, όλοι μας κάνουμε την αυτοψία, αλλά μετά την αυτοψία είναι λες και δεν έγινε τίποτα, ξαναγυρνάμε από την αρχή πάλι. Ακριβώς. Και κοίτα, εγώ πάντα πιστώνω τους αρμόδιους με καλές προθέσεις. Καλές προθέσεις, θυμάμαι να κάνω ρεπορτάζ από το 2010 όταν ήμουνα σε εφημερίδα, που άκουγα για τις καλές προθέσεις για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η πάταξη του χουλιγκανισμού. Και αυτή τη στιγμή, προσωπικά πιστώνω και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη που, είπε για καλές, που έχει καλές προθέσεις και την υπουργό και όλους. Σημασία έχει πώς θα υλοποιηθεί αυτό το πλάνο. Και είναι ένα πλάνο το οποίο, επειδή ξέρω ότι το ψάχνεις πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και εσύ και είχες αρκετούς αρμόδιους εκεί, είναι ένα πλάνο το οποίο βεβαίως δεν περιέχει πουθενά μέσα τη λέξη αμεσότητα, ούτε καν για το θέμα του αντιοχλαγωγικού. Θέμα για το οποίο να σου πω ότι στην αστυνομία δεν είναι και όλοι σύμφωνοι μεταξύ τους. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις, άλλα οι συνδικαλιστές, άλλα η ηγεσία. Ναι, θα το δεις και πιο μετά, εάν έχουμε δηλώσεις από τον αρχηγό της δύναμης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται και πάλι για ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί με πάρα πολλά στοιχεία. Στοιχεία τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν όλα μεταξύ τους, είναι μια λυσίδα. Εάν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά, είτε από τα σωματεία, είτε από την αστυνομία, είτε από όλους τους εμπλεκόμενους τέλος πάντων, τότε δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην ολότητα το πλάνο. Γιώργο, να το παρακολουθούμε. Ναι, ναι, Γιώργο, να σου πω. Επειδή το και το πρωί ρώτησα και τον κύριο Φαντάρο από την ΚΟΠ και τον κύριο Νεοφυτίδη, σήμερα θα πάνε για να τους αναλύσουν τα μέτρα ή για να ακούσουν και τι έχει να πει η ΟΚΟΑ, τι έχει να πει η ΚΟΠ, αν μέσα από αυτά που θα ακούσουν από τους άμεσα εμπλεκόμενους αλλά και επηρεαζόμενους, μπορεί να τύχουν κάποιας επεξεργασίας άλλης αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Κοίταξε, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό που μας μετέφεραν και στο παρασκήνιο είναι ότι τα μέτρα αυτά είναι τελεσίδικα και αυτό που μένει είναι να ακούσουν τις απόψεις των εμπλεκομένων, όπως ακούστηκαν και στη σύσκεψη πριν τρεις μέρες, για να κλειδώσουμε κάποιο τρόπο αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρουμε, απλά η φιλοσοφία της κυβέρνησης αυτή είναι. Από εκεί και πέρα το τι θεωρεί κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά, η αστυνομία είναι κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε θα μπει στο τραπέζι ναι. και θα τύχει περισσότερου διαλόγου, αν και δεν βλέπω να αλλάζει κάτι στη φιλοσοφία. Ναι. Αυτό που ενδεχομένως να έχει λίγη αμεσότητα σήμερα είναι το γεγονός ότι θα γίνει και μια συζήτηση, όπως μας είπαν, ναι. για την τελική ευθεία των πρωταθλημάτων. Γιατί είμαστε στους αγώνες μπαράζ, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο. Έχουμε μπροστά μας πολλούς κρίσιμους αγώνες. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και έγιναν εκείνα τα επεισόδια σε 3-4 διαφορετικούς αγώνες, αν θυμάσαι, είχε πάρθει η απόφαση μετά από επεισόδια μιας ομάδας, των οπαδών της βεβαίως, να υπάρχουν απαγορεύσεις μετακινήσεις φιλάθλων. Και από αυτό επηρεάστηκαν σχεδόν όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν όγκο οπαδών. Απλά αυτό που ενδεχομένως να δουν σήμερα είναι αν προληπτικά ναι. ενδέχεται σε κάποιους αγώνες ναι. να απαγορευτεί από πριν
η μετακίνηση οπαδών. Αν και στο δικό μου εγκέφαλο, όπως το συζητώ τις τελευταίες μέρες, δεν θεωρώ ότι θα γίνει αποδεκτό αυτό από τα σωματεία παύλα εταιρείες. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα ήθελε πολύ αστυνομία, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Περιμένουμε να δούμε και ποιοι θα κάνουν απαγόρευση μετακίνησης. Γιατί ο κύριος Φαντάρος πριν από λίγο μας είπε ότι αφού είναι στους πειθαρχικούς κανονισμούς της ΚΟΠ η μετακίνηση των φιλάθλων, πώς τώρα θα παίρνει απόφαση δεν υπάρχει, η αστυνομία, αφού έκανε και πριν εισηγήσεις, αλλά δεν ήταν τελέσει ειδικό κάτι. Ναι, επειδή μέχρι σήμερα δεν είναι νομοθετημένο. Ναι. Σε περίπτωση που τρέξει η διαδικασία και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, εάν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό υπάρχει ένας αγώνας στον οποίο η αστυνομία θα ήθελε να γίνει απαγόρευση, δεν μπορεί να την επιβάλλει στην. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι. Άρα πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Ναι, απλά αυτό που κάνει η αστυνομία είναι ότι για να επιβάλλει το δικό της πλάνο λέει ότι okay, εγώ δεν αστυνομεύω και κάνετε ό,τι θέλετε, που δεν μπορεί να γίνει αγώνας χωρίς αστυνομεύση. Ήταν αυτό που έγινε για τον απόψινό αγώνα που έχουμε στο στάδιο Κίτιον, τελικός κυπέλου βόλεϊ ανάμεσα σε Ανόρθωση και Ομόνοια. Ναι. Όταν η αστυνομία είχε αναφέρει χαρακτηριστικά για τα εισιτήρια πριν από 4 μέρες, ότι εγώ δεν αστυνομεύω αν δεν γίνει το δικό μου. Που τελικά δεν έγινε το δικό της, γιατί η Ανόρθωση είχε προλάβει να προπολίσει και τα 700 εισιτήρια. Εξού και απόψε στον τελικό εκεί στο Κίτιον, όπου στείνεται ειδικό σχέδιο δράσης από την αστυνομία. Όπως γνωρίζουμε, mm-hmm. θα έχουμε 700 οπαδούς της Ανόρθωσης και περίπου 400 της Ομόνοιας. Πρόλαβαν και προπόλησαν γι' αυτό. Ναι, πρόλαβαν και προπόλησαν και λέτε, τι μου λέτε τώρα που πούλησε 700 sold out, θα με αφήσετε έτσι, δεν γίνεται. Ναι, είναι όλα αυτά που πρέπει να τα δούμε πώς βγάζουν άκρη. Ελπίζω να τα καταφέρουν αυτή την φορά, Γιώργο μου, και να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση στην επόμενη έναρξη της επόμενης αγωνιστικής. Μη σου πω και στα επόμενα παιχνίδια που έχουν απομείνει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε γενικότερα, σε όλα τα αθλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια.